Πάμε σε κάτι άλλο όμως που δεν ξέραμε αλλά μάθαμε. Σε αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις γνωστού ηθοποιού. Αναφέρομαι στον Γιώργο Λέφα. Να μας μεταφέρεις το ρεπορτάζ, Σύση, γιατί επικοινώνησες μαζί του. Επικοινώνησα. Και με τον Γιώργο Λέφα και με την Ευτυχία Μοσχάκη, που είναι ηθοποιός και είναι η σύζυγός του επί χρόνια. Λοιπόν, θα σας πω λίγο το χρονικό. Ο Γιώργος Λέφας στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη έδωσε μια συνέντευξη και τοποθετήθηκε για το ελληνικό MeToo. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι απέχει συνειδητά πολλά χρόνια πρωταγωνιστής πρώτης γραμμής και σε τηλεοπτικά σύριαλ και σε θεατρικές παραστάσεις. Τοποθετήθηκε για το ελληνικό MeToo. Μετά από τη συνέντευξη αυτή, προκλήθηκε μια αντίδραση. Στο πρωινό του Αντένα με τη Φέση Κορδά και τον Γιώργο Λιάγκα, μίλησε ο κύριος Δημητρακόπουλος, ο συνήγορος του Πέτρου Φιλιππίδη, που μετέφερε κάποια λόγια του Πέτρου Φιλιππίδη μέσα από τη φυλακή. Θα δούμε ένα σχετικό βίντεο και μετά θα ακούσουμε την απάντηση του Γιώργου Λέφα, που τη δίνει σε εμάς στην εκπομπή μας, σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε χθες, για να δούμε λιγάκι την έκβαση που έχουν πάρει τα πράγματα. Πάμε να δούμε. Ήσασταν και πολύ στενός φίλος με τον Πέτρο Φιλιππίδη, ναι, ο οποίος είναι προφυλακιστέος. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πω έπεσα από τα σύννεφα, γιατί κάποια πράγματα τα έβλεπα, αλλά δεν μπορούσε να φτάσει στο μυαλό μου ότι ήταν σε τέτοια έκταση, ας πούμε, όταν μετά προβλήθηκαν αυτά από το MeToo. Όταν χάσεις την ταπεινότητά σου, καβαλάς το καλάμι. Και γίνεσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εξουσιαστής. Γιατί η εξουσία, όταν δεν έχει στερεές βάσεις και είναι μόνο στον ναρκισισμό, τότε γίνεται μπούμεραν. Γυρίζει πίσω στον εαυτό σου και καταστρέφεται όλη η ζωή σου. Αυτό λοιπόν έπαθε. Πάμε, πήρε ένα τηλέφωνο η Ελπίδα να μου πει μήπως θέλω να βοηθήσω την κατάσταση. Και της είπα, όχι, δεν μπορώ να βοηθήσω την κατάσταση. Να πω ότι δεν τα έκανε αυτά ο Πέτρος. Πώς να τα πω. Ο Πέτρος Φιλιππίδης βρίσκεται στη φυλακή μη δυνάμενος να μιλήσει, να απαντήσει, να ακούσει. Προκαλεί θλίψη άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του πολλά χρόνια, χωρίς να έχουν εκφράσει ποτέ παράπονο, τώρα να διαγωνίζονται να σπηλώνουν τον Φιλιππίδη, κερδίζοντας λίγα λεπτά δημοσιότητας. Αυτή είναι η φύση ορισμένων ανθρώπων. Χειροκροτούσαν στα εύκολα, σταυρώνουν στα δύσκολα. Ξεκάθαρα φαίνεται όμως ότι τον κατηγορεί εμέσως πλην σαφώς ότι τώρα που είναι τα δύσκολα, τα ζόρικα, τάσσεσαι απέναντί του. Τι απάντησε όμως ο ηθοποιός? Επικοινώνησα χθες μαζί με τον Γιώργο Λέφα. Θα ακούσουμε τι μας είπε. Έχουμε ένα ντοκουμέντο ηχητικό. Είναι πολύ αναστατωμένοι και οι δύο. Και η Ευτυχία Μοσχάκη και ο Γιώργος Λέφας με την έκβαση. Ας ακούσουμε τι μας είπε αποκλειστικά. Και να το σχολιάσουμε. Ναι. Του ρωτάω και τον κύριο Δημητρακόπουλο και τον κύριο Πίδη. Πώς ένας άνθρωπος που επέλεξε κάποια στιγμή στην ακμή της καριέρας του να φύγει από αυτόν τον χώρο και να συνταξιοδοτηθεί, πώς λοιπόν ζητάει αυτός ο άνθρωπος δημοσιότητα μέσω της συνέντευξης για τον Φιλιππίδη? Τα 10 τελευταία χρόνια δεν είχα καμία σχέση μαζί του. Όφιλα να το κάνω για αυτά τα κορίτσια, για τα οποία τρέφω πολύ μεγάλη εκτίμηση για την ανδρεία τους και το στένος τους. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τα κορίτσια δεν είναι σαν και εμένα, είναι εργαζόμενες. Εγώ είμαι ήσυχος στο σπιτάκι μου, μαγειρεύω, κοιτάω τα παιδιά μου και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω να ξανασχοληθώ με το θέατρο, με αυτό το θέατρο. Με αυτό το θέατρο, λέει ο κύριος Λέφας. Ουσιαστικά, ο κύριος Λέφας μας λέει: πολύ συνειδητά απέχω 10 χρόνια από το θέατρο. Πολύ συνειδητά δεν έχω σχέσεις με τη δημοσιότητα και με το χώρο. Μου ζητήθηκε να τοποθετηθώ για το MeToo, δεν μπορούσα να μην το κάνω, θαυμάζοντας την ανδρεία των κοριτσιών, τα οποία είναι ενεργεία, όχι σαν και εμένα που απέχω. Και τονίζει πολύ σωστά ότι ακριβώς γι' αυτό δεν μπορούν να το κατηγορήσουν ότι κυνηγάει τη δημοσιότητα. Και δεν μπορείτε, πώς μπορεί να μου πείτε ότι κυνηγάω τη δημοσιότητα όταν απέχω συνειδητά και από τις παραστάσεις και από τις τηλεοπτικές σειρές και από τις εκπομπές? Έτσι. Αυτή είναι η απάντηση που δίνει ο Γιώργος Λέφας. Εγώ συμφωνώ με τον Γιώργο Λέφα. Καταρχήν ήταν, θεωρώ, άδικο την τοποθέτηση που έκανε ο κύριος Δημητρακόπουλος, δική μου άποψη, το να κάθεσαι να λες ότι κάποιος θέλει τη δημοσιότητα και γι' αυτό κάνει έτσι κάποιες δηλώσεις. Ο οποίος όμως μετέφερε από ό,τι φάνηκε λόγια του Πέτρου Φιλιππίδη. Ναι, βέβαια, λόγια του Πέτρου Φιλιππίδη. Είναι αστείο αυτή τη στιγμή να συζητάμε ένας άνθρωπος που τοποθετήθηκε
και είπε την άποψή του. Και τον κατηγορούμε ότι θέλει δημοσιότητα την ίδια ώρα που υπάρχουν τόσα κορίτσια τα οποία όταν έχουν γίνει καταγγελίες. Με την πορεία του ότι δεν κυνηγάει τη δημοσιότητα. Συγγνώμη κιόλας, δηλαδή το θεωρώ άδικο. Και πόσο μάλλον ο άνθρωπος που έχει κιόλας αποτραβηχτεί από επιλογή του, έτσι. Όχι γιατί αναγκάστηκε. Και η τελευταία του δουλειά, η τελευταία του συνεργασία πριν 10 χρόνια ήταν με τον Πέτρο Φιλιππίδη. Και με τον Πέτρο Φιλιππίδη να πούμε στο σημείο αυτό ότι η οικογένεια του Γιώργου Λέφα και η οικογένεια του Πέτρου Φιλιππίδη έκαναν πάρα πολύ παρέα. Ήταν μια παρέα όλοι τους, οι οποίοι ήταν συμπροταγωνιστές. Και οι σύντροφοι των δύο ηθοποιών έκαναν παρέα και τα παιδιά τους. Και με τον Σπύρο Μπιμπίλα ήταν όλοι μαζί, μια μεγάλη παρέα. Αυτό που λες τώρα και σε συνδυασμό με τα λόγια του κυρίου Δημητρακόπουλου, όπως μετέφερε από την οικογένεια του Πέτρου Φιλιππίδη, είναι σαν να φωτογραφίζει πάλι, ξαναλέω εγώ, με πολύ κακό τρόπο, ότι στις χαρές, στα γλέντια, στις επιτυχίες ήμασταν μαζί και τώρα στα δύσκολα, ας πούμε, πηγαίνεις απέναντι. Βέβαια. Πάλι είναι. Έτσι, βαρύ, βέβαια, είχαν σταματήσει να μιλάνε. Θα σταματήσει, το είπε και ο κύριος Λέφας. Αυτό είναι πάντως κάτι γενικό, η τελευταία φράση αυτή, ότι στα ευχάριστα μαζί, στα δύσκολα απέναντι, είναι κάτι το οποίο γενικά υφίσταται στον καλλιτεχνικό χώρο, στον χώρο του τραγουδιού, στον χώρο του θεάτρου, στον χώρο των media. Μα και ο κύριος οπότε είναι κάτι λογικό. Εδώ όμως είναι σοβαρό αυτό. Βεβαίως. Γιατί μιλάμε για σοβαρότατες καταγγελίες και για περιπτώσεις και συμβάντα τα οποία φυσικά είναι στο φως της δικαιοσύνης. Σίγουρα δεν θα κρίνουμε εμείς γι' αυτό, αλλά. Είναι σοβαρότατες περιπτώσεις. Δεν είναι απλά. Βεβαίως. Είχαμε μια μικρή αψιμαχία, μια διαφωνία ακριβώς, χαρακτήρων. Ακριβώς. Στο πλαίσιο αυτό που συζητάμε, όταν είχε έρθει καλεσμένος ο Σπύρος Μπιμπίλας σε εμάς, δεν τον είχε ρωτήσει η Μάρτζη και είχε πει ότι με είχε βάλει μάρτυρα υπεράσπισης. Λόγω κεκτημένης οικειότητας και φιλίας, υποθέτω. Και ότι δεν το έκανα τελικά. Δεν το δέχτηκα. Να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή, το πιο δύσκολο κομμάτι, πέρα από τον Πέτρο Φιλιππίδη, ο οποίος είναι στη φυλακή, είναι για τις οικογένειες. Και για τα θύματα, και για τα θύματα, και για την οικογένεια του Πέτρου Φιλιππίδη, διότι δεν φταίει σε τίποτα η οικογένειά του. Ακριβώς. Για πράγματα που έχει διαπράξει. Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Από εκεί και πέρα όμως, πρέπει να προσέχουμε λίγο, γιατί κάποιοι άνθρωποι όταν τοποθετούνται δεν το κάνουν γιατί θέλουν αυτή τη στιγμή να πάρουν δημοσιότητα από αυτό. Αυτό είναι τραγικό που το ακούω στη συγκεκριμένη περίπτωση για τον Γιώργο τον Λέφα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση. Την ίδια ώρα που έχουν γίνει τέρατα. Όχι ότι μερικοί δεν το κάνουν όμως, για να κάνουμε λίγο και το δικηγόρο του διαβόλου να τον κάνω εγώ προσωπικά. Όχι ότι μερικοί δεν το κάνουν και για τη δημοσιότητα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μερικοί το κάνουν και για τη δημοσιότητα. Να μιλάμε πολύ συγκεκριμένα και όχι αποσπασματικά, αλλά να μιλάμε πολύ συγκεκριμένα κατά περίπτωση. Γιατί αυτή την περίπτωση που κάποιος δημοσιογράφος, παρουσιαστής σε ερωτά και σου απευθύνει ένα ερώτημα, καλεί να απαντήσει και να τοποθετηθεί. Και να πούμε και κάτι άλλο. Ο Γιώργος Λέφας και η Ευτυχία Μοσχάκη, η οποία Ευτυχία Μοσχάκη συνεχίζει τη δράση του ηθοποιός, δεν ενόχλησαν ποτέ τα μέσα. Είχαν μια πολύ αξιοπρεπή στάση όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Δεν πήραν ποτέ τηλέφωνο ότι έχω αυτή την παράσταση, μου στείλετε μου κάμερα, θα έχω τον τάδε καλεσμένο. Ή να πούνε ότι θέλω να μου πάρετε μια συνέντευξη να μιλήσω γι' αυτό. Και αυτό που είπα εγώ το είπα γενικότερα. Για τους χώρους, ότι κάποιοι θα χρησιμοποιήσουν ένα ρεύμα για να πούνε και αυτοί. Όσον αφορά τον κύριο Λέφα, είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που είπαμε. Μιλάει η πορεία του και μιλάει η επιλογή του. Και είναι και μια μόδα που φοριέται τώρα τελευταία, που αν κάποιος πει για κάποιον κάτι άλλο, αμέσως οι τρίτοι θα πούνε το είπα για να πάρει μερικά λεπτά δημοσιότητα. Τα έχεις αποσχεσία αυτό. Αυτό συνέχεια. Ναι, βέβαια, και σε μένα το έχουν κάνει, μου στρίμει μηνύματα. Αλλά όταν πρόκειται για ένα τέτοιο σοβαρό θέμα. Δεν νομίζω, παιδιά, όπως είπες και εσύ πάρα πολύ, με τόσα σωστά επιχειρήματα ο άνθρωπος να θέλει όλο και την αναλογία. Ειδικά ο συγκεκριμένος που είχε αποσυρθεί, έτσι είναι. Έτσι είναι. Πάντως δημιουργούνται εντυπώσεις, καλός ή κακός. Πάντοτε, όταν ακούς κάτι, μπαίνει στο μυαλό σου και λίγο αυτό το μήπως δεν. Σε κάθε περίπτωση, σε ό,τι έχει να κάνει με εμάς και μας αφορά και σαν εκπομπή και τοποθετούμαστε συγκεκριμένα για ανθρώπους, ναι. Η θέση μας είναι ότι όταν κάποιον τον ρωτάς, καλείται να απαντήσει.